Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό διαδικτυακό μακελιό που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του μακελιό.gr, από τα στούντιο της εφημερίδας Μακελιό και σε αναμετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Alert. Λυπάμαι πολύ, αλλά απόψε δεν θα αναφερθώ στην τρέχουσα ντόπια ειδησιογραφική επικαιρότητα, διότι θεωρώ ότι είναι από ανύπαρκτη μέχρι εξευτελιστική για την ελληνική εθνική αξιοπρέπεια. Ειδήσεις όπως του Τσακαλώτου που μας λέει ότι δεν διαφύγαμε ακόμα από τον κίνδυνο του Brexit, ειδήσεις που αφορούν τον κύριο Τσίπρα και τα ψέματα που έλεγε για το ελληνικό, ειδήσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας και συγκεκριμένα πέριξ του ελληνικού δημάρχων και παραδημάρχων και φαρισαίων και των υπολείπων περίεργων τύπων αυτής της περίεργης συμμορίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου και τα ψέματα που έλεγε και αυτή στον Έλληνα πολίτη, αλλά επίσης ειδήσεις που αφορούν τον κύριο Φίλη, ένα άθεο και βλοσιρό υποκείμενο που έχει γίνει υπουργός παιδείας χωρίς να γνωρίζει ελληνικά, θα σας δυσαρεστήσω, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα θέματα. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να μας αφορούν θέματα τα οποία έχουν σχέση με ένα τσούρμο από προδότες και καραγκιόζηδες, που σκοπός των εκπομπών αυτών είναι να αποδομηθούν εντελώς, να κατακρεουργηθούν δημοσιογραφικά εντελώς, να τσαλακωθούν και να ξεφτυλιστούν εντελώς και να παραδοθούν στην κοινή γνώμη σαν τους τελευταίους τσαρλατάνους που για το μόνο που είναι άξιοι είναι να τρώνε κλωτσιές και φάπες. Δεν μπορώ λοιπόν να κάθομαι να ασχολούμαι με το τι λέει ο κύριος Φίλης, αυτή η απίστευτη πολιτική γουρνοκεφαλή που αρχίζει τώρα να προκαλεί και τα οποιαδήποτε κινήματα ή ψευτοκινήματα ή ψευδεπίγραφα κινημάτων των αγανακτισμένων εντός εισαγωγικών πολιτών, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ούτε αγανακτισμένοι είναι, ούτε ανεξάρτητοι πολίτες είναι, είναι κυδαιμονευόμενοι πολίτες οι οποίοι καλούν στις 15 Ιουνίου σε μια συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, που βεβαίως είναι αναφέρετο δημοκρατικό τους δικαίωμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πολίτες αυτοί πιθανότατα να μην έχουν σχέση, κυρίες και κύριοι, με ανεξάρτητους Έλληνες πατριώτες και να είναι μια συγκέντρωση η οποία γίνεται, όπως έγινε και τα χρόνια που κυβερνούσε ο κύριος Παπανδρέου, και αυτή τη φορά να είναι ένα ανακάτεμα και ένα, μια, ας το πούμε, σαλάτα πολιτών που έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και όλες τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Αυτό όμως από την περίπτωση να επιδιώκει ο κύριος Φίλης με τις δηλώσεις του, τις εμπριστικές του δηλώσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας ή ανοχής, απέχει παρασάγκες. Διότι ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, εκτός εάν καταργήσουμε τη δημοκρατία, ποια δημοκρατία που μπορεί να υπάρχει στη χώρα, αν την καταργήσουμε και αν θέλει ο κύριος Φίλης να την καταργήσουμε λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, τότε να την καταργήσουμε, να απαγορεύσουμε και τις διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κυβερνούσε ο Τζέφρι ή ο Σαμαράς, οι αγανακτισμένοι Σιριζέοι είχαν το δικαίωμα να κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις και στις πορείες στην πλατεία Συντάγματος και να λένε αυτές τις μπούρδες που λέγανε ότι δεν θα πουλήσουν το ελληνικό, ότι θα καταργήσουν ή θα θάψουν μέσα στα χώματα τις επενδύσεις στη Χαλκιδική, ότι θα κρατήσουν τον κατώτατο μισθό στα ίδια επίπεδα ή θα τον αυξήσουν, ή ότι ο κόσμος δεν απληρώνει ένφια. Μόλις σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να παίρνουν, να λαμβάνουν από τα εκαθαριστικά της εφορίας, δεν θα πάρουν τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν και τα χρήματα αυτά θα συμψηφιστούν
με τις οφειλές που έχει ο Έλληνας πολίτης στον ένφια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλητεία από αυτό. Χρωστάει το δημόσιο στον Έλληνα πολίτη λεφτά και δεν του τα δίνει. Τι του λέει? Του λέει θα περιμένεις μέχρι το καλοκαίρι που θα έρθει το μπίλι από τον ένφια και εάν σου οφείλουμε θα τα συμψηφίσουμε με αυτά που σου οφείλουμε και σε αυτά που έπρεπε να σου αποδώσουμε από το εκαθαριστικό της φορολογικής σου δήλωσης. Υπάρχει μεγαλύτερη αλητεία από αυτό, κυρίες και κύριοι? Δεν μπορώ να κάθομαι λοιπόν να ασχολούμαι με τέτοιους αλυταράδες. Υπάρχουν πολλοί. Είμαι αλυτάμπουρες οι οποίοι ξεπουλάνε το ελληνικό για 80 με 100 ευρώ το τετραγωνικό. Μια έκταση 6.500 στρεμμάτων που είναι από τα μεγαλύτερα φιλέτα, ίσως το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου. Όταν οι αλυτάμπουρες της Κουμουνδούρου και του Μαξίμου τώρα έβγαιναν με τεράστια πανό και έλεγαν το ελληνικό δεν πουλιέται. Και άλλα πολλά ως παρασκήνιο τα οποία βγάζουμε το πρωί στην εφημερίδα μας. Μην περιμένετε λοιπόν να ασχοληθώ με αυτούς τους τύπους. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, για να ασχοληθούμε απόψε. Και τα ζητήματα αυτά δεν είναι ούτε η κυρία με τα 19 μπότοξ που έβγαινε στο Χατζηνικολάου και χειροκροτούσε τον κύριο Τσίπρα που τελικά αποδείχτηκε με αποκάλυψη δική μας, που μας έστειλε ένας αναγνώστης και τον ευχαριστώ θερμώς μέσω του Facebook, ότι η κυρία αυτή συμμετείχε σε reality στα οποία τρώγανε ακρίδες ή κατσαρίδες και πήγαινε στα διάφορα σόου, στη Ρούλα, στη Μούλα, στη Ντούλα, στη Σούλα και χειροκροτούσε και μάλιστα στο reality την πληρώνανε. Και βγήκε στον κύριο Χατζηνικολάου να πει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι καλός άνθρωπος και καλό παιδί που προσπαθεί. Και αυτή η γυναίκα πήγαινε, για να καταλάβετε τι μυαλό είχε, και έτρωγε ακρίδες και κατσαρίδες σε reality. Δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι, να συζητήσω εγώ. Πού παλεύουμε εδώ πέρα να ασχοληθούμε δύο σοβαρότερα ζητήματα με κάτι απίθανους τύπους, ή να ασχοληθώ τώρα με τον Τσακαλώτο, ή να ασχοληθώ με τον Σταθάκη τον Μπάμπλουτο, ή να ασχοληθώ με τον Τσίπρα που ακόμα δεν μας έχει πει αν τελικά εκείνο το σπίτι που μένει στην Κυψέλη, που στο διάλογο μένει, είναι ένα σπίτι το οποίο τον νοικιάζει, έχει περιέλθει στην κατοχή της αδερφής του. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αυτό το ζήτημα. Ούτε μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με τις εκδουλεύσεις που πουλάνε συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι σε επιχειρηματίες βγάζοντας τηλεφωνικές συνομιλίες του 2012. Τις βγάλαμε τις συνομιλίες αυτές. Τις είχαμε βγάλει από το Sofitel. Τα θυμάστε? Είχαμε βγάλει και τη συνομιλία του κυρίου Χατζηνικολάου με τον κύριο Μαρινάκη που μιλούσαν για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είχαμε βγάλει τις συνομιλίες με αυτά που συζητούσε ο κύριος Μαρινάκης με κάτι άλλους περίεργους τύπους και λέγανε να πιέσουμε το Σίμο τον Κεδίκογλου γιατί έχει γκόμενα αλλοδαπή η οποία κλπ. Κλπ. Διορίστηκε στην ΕΡΤ. Τα είχαμε βγάλει αυτά, κυρίες και κύριοι. Και μας έκανε ασφαλιστικά ο γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας. Και τώρα ήρθαν οι χθεσινοί που πουλάνε εκδούλευση σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες να βγάλουν φρέσκο πράγμα. 5 ετών πίσω. Τα οποία τα έχει παίξει ο περισπούδαστος υπάλληλος του κυρίου Αλαφούζου, ο κύριος Θωμαίδης. Και με ρωτούν κάποιοι φίλοι και μου λένε γιατί δεν τα βγάζεις. Τι να βγάλω, ρε παιδιά? Τα έβγαλα από το Sofitel και μας έκανε ασφαλιστικά μέτρα ο κύριος επιχειρηματίας Παύλα Βασιλιάς του τόπου, ο οποίος διαφεντεύει τους πολιτικούς. Τι να βγάλω? Τα έχω βγάλει πριν από 1,5 χρόνο. Οι περισσότεροι που παρακολουθούσαν τις εκπομπές μας τα θυμάστε. Άρα με τι να ασχοληθώ? Με τα σκατά τους? Ας τα βγάλει τώρα σε remake ο ταλιροφωνιάς της Εθνικής Οδού. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να μπλέξω με αυτή την βρώμα και τη δυσοδεία. Τα βγάλα. Τα γράψαμε και τα βγάλαμε. Τα άμαθε ο κόσμος. Τα έχει βγάλει και ο υπάλληλος του Αλαφούζου. Δεν τα ακούσατε από εκεί? Λοιπόν, τι καινούριο θα προσθέσουμε στην ενημέρωση? Θα προσθέσουμε το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος γίνεται υποχείριο των επιχειρηματιών πουλώντας εκδουλεύσεις. Πολλές φορές οι εκδουλεύσεις αυτές, όχι οι ίδιες, ανάλογου επίπεδου και ύφους, ξέρετε ότι
στο δικό μας τον τομέα πληρώνονται και με το αζημίωτο. Ή μάλλον δημοσιοποιούνται με το αζημίωτο, για να είμαι πιο σαφής. Ακούστε, τη δουλειά την κάνω χρόνια. Τους ξέρω απ' έξω όλους. Τι φραγκοφωνιάς είναι ο ένας, τι ταλιροφωνιάς είναι ο άλλος, για πόσο πουλάει τη μάνα του ο τρίτος, για πόσο πουλάει τη γυναίκα του ο τέταρτος. Τους ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε απ' έξω και ανακατοτάπια. Ξέρουμε ποιους αποκαλούν πιστόλια στην αγορά, γρήγορα πιστόλια. Τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Άνθρωποι της δουλειάς είμαστε. Τους ξέρουμε, τους συμπονάμε. Είναι πολλά τα έξοδά τους. Πρέπει να ζήσουν. Δεν γίνεται αν δεν καπνίσουν ακριβά πουρα ή αν δεν κυκλοφορήσουν με πανάκριβα αυτοκίνητα και δεν κάνουν διακοπές 5 μήνες το χρόνο σε πανάκριβα πεντάστερα ή δεκάστερα ξενοδοχεία. Τα γνωρίζουμε αυτά. Και επειδή τα γνωρίζουμε, προσπαθούμε να μην τα ακολουθούμε. Πάμε λοιπόν στα πιο σοβαρά ζητήματα, που είναι τα ζητήματα που αφορούν τη γεωπολιτική. Αυτό τον καιρό, κυρίες και κύριοι, και τις τελευταίες εβδομάδες, στην Τουρκία γίνεται το έλα να δεις. Σχεδόν κάθε μια εβδομάδα έχουμε εκρηκτικούς μηχανισμούς που σκορπάνε το θάνατο. Η Τουρκία είναι σε γενικό αναβρασμό. Η θερμοκρασία, η πολιτική θερμοκρασία στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στα βάθη της Ανατολής έχει ξεπεράσει τους 50 και 60 βαθμούς Κελσίου. Και ο Ερντογάν κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Εάν παρακολουθήσουμε, και καλό είναι να τα δείχνουμε για να τα βλέπουμε κιόλας, αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία με συνεχείς εκρηκτικούς μηχανισμούς που σκορπάνε το θάνατο, θα αναρωτηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία και ποια είναι τα σχέδια στα οποία έχει μπει, γιατί το θέλει, ο Σουλτάνος Ερντογάν. Τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι από την σημερινή πρωινή έκρηξη σε πόλη της Τουρκίας και βλέπετε πως τρέχει ο κόσμος εκεί πέρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν άλλοι 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 40. Χθες στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μια άλλη έκρηξη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, αν δεν κάνω λάθος, 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες ακόμα. Η Τουρκία έχει μπει σε ένα πολύ άσχημο τρυπάκι, σε ένα πολύ άσχημο παιχνιδάκι. Και νομίζω ότι δεν θα ξεμπλέξει εύκολα. Διότι είναι τέτοια η πίεση η οποία δέχεται αυτές τις ώρες το τουρκικό καθεστώς, τόσο από τους Κούρδους, όσο από τους Ρώσους, και από τους Ρώσους, αλλά και από τους Αμερικανούς, που το ερώτημα είναι πώς κατορθώνει να αντέχει ένας τέτοιος πολιτικός όπως είναι ο Ερντογάν και να είναι ακόμα πρόεδρος. Και εδώ φαίνεται ο βαθύτατος κρατικός ή παρακρατικός και φασιστικός μηχανισμός που έχει στήσει πραγματικά ένας ραδιούργος τύπος όπως είναι ο Ερντογάν και ικανότατος στον χειρισμό των μυστικών υπηρεσιών και των παρακρατικών ταγμάτων εφόδου που τον υπηρετούν και θα τον υπηρετούν μέχρι το τέλος. Στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, θα χυθεί πολύ αίμα. Τόσο αίμα όσο δεν είχε προβλέψει ούτε ο Άγιος Παΐσιος και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, που μιλούσε ότι το αίμα θα τρέχει σαν να σφάζουμε μοσχάρια. Δεν τρέχει έτσι το αίμα αυτές τις ώρες στην Τουρκία? Δεν σκοτώνονται άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα? Δεν υπάρχουν γυναικόπαιδα και άμαχοι οι οποίοι χάνουν τις ζωές τους από τις συνεχείς επαναστατικές, τρομοκρατικές ή παρακρατικές ομάδες που δρούν στο εσωτερικό της χώρας? Και ενώ η Τουρκία κλειδονίζεται
από τέτοιες τρομοκρατικές, παύλα επαναστατικές, παύλα παρακρατικές, παύλα πρακτόρικες, αιματηρές επιθέσεις, διότι εμένα δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι δεν μπορεί να εμπλέκεται και ο Ερντογάν σε μερικές από αυτές τις αιματηρές υποθέσεις. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία εξάγει προς τα πέραν του Αιγαίου εδάφη, τα ελληνικά, κρίση, όξυνση και επιθετικότητα. Η υπόθεση με τον ημάμι της Αγίας Σοφιάς που έχει κάνει το γύρο του κόσμου είναι πολύ χαρακτηριστική για αυτά τα οποία προσπαθεί να επιτύχει η Τουρκία αυτές τις ώρες. Και εδώ παρακολουθούμε πλάνα από τη χθεσινή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναστατώθηκε κοντά στην Αγία Σοφιά. Προσέξτε σύμπτωση. Είναι διαβολικές και σατανικές συμπτώσεις και άρα οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις. Μπαίνει ο ημάμι στην Αγία Σοφιά και μετά από λίγες ώρες βάζουν βόμβα κοντά στην Αγία Σοφιά. Παγιδεύουν αυτοκίνητο και γίνεται έκρηξη σε λεωφορείο που επιβαίνουν Τούρκοι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, δεν ξέρω πώς σκοτώθηκαν, 12 άτομα. Δεν είναι τίποτα ξεκομμένο. Υπάρχει τέτοια συνάφεια δράσης μυστικών, παρακρατικών και τρομοκρατικών ομάδων που δρούν στο εσωτερικό της Τουρκίας και που κάποιες είναι με τον Ερντογάν και κάποιες είναι απέναντί του, που δεν μπορεί να τις συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Έχουμε να κάνουμε με μια σκακέρα στηριγμένη πάνω στο αίμα, όπου θα πέσουν κορμιά. Και αυτήν την κρίση η Τουρκία την εξάγει. Σε ποιους την εξάγει? Στους πιο ευάλωτους. Σε μας. Δεν πάει στους Ρώσους, πάει σε μας. Τι είμαστε εμείς? Ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτη εξωτερική πολιτική, τσάτσι πολιτική των επιχειρηματιών και των διαπλεκόμενων οικονομικών δολοφόνων της χώρας στο επίπεδο των Λάτσιδων, βούλοι και υπηρέτες των Γερμανών, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ηθική αντίσταση και τα αρπάζουν στο φτερό, υπηρέτες των αγγλοσαξονικών συμφερόντων. Αυτό είμαστε εμείς. Και όταν εννοώ εμείς, εννοώ η πολιτική μας, που εμείς τους επιλέγουμε και εμείς τους ψηφίζουμε. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι εξάγουν την κρίση τους στους πιο αδύναμους, στους πιο περιθωριοποιημένους της Ευρώπης, που είναι οι Έλληνες. Αν δει, κυρίες και κύριοι, κάποιος την κάμψη στα χθεσινά ποσοστά που δόθηκαν στην Ευρώπη για τη μείωση του ΑΕΠ, θα δει ότι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει μείωση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν για το έτος που πέρασε είναι η Ελλάδα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ανάκαμψη. Η μοναδική χώρα που γνωρίζει η ύφεση είναι η Ελλάδα. Νομίζω 0,5 ή 0,3%. Σε όλα πλην. Στην πολιτική που παράγεται στη χώρα, στην επιχειρηματικότητα, στα οικονομικά μεγέθη και στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Σε όλα πλην, σε όλα μείον. Άρα λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν βρει και τα κάνουν. Εξάγουν την κρίση τους και την εξάγουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Διότι η πολιτική η οποία ασκείται σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών είναι από ανύπαρκτη μέχρι καταθλιπτική. Μην ξεχνάτε τι έζησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην επίσκεψη που έκανε στην Αλβανία. Μόνο με τις πέτρες δεν τον πήραν. Γιατί είμαστε, κυρίες και κύριοι, καθολικά ανυπόληπτοι. Καμία επαφή με την πραγματικότητα, κατσαπλιάδικη πολιτική, πολιτική φουκαράδων, ραγιάδων και πολιτική του τεμενά.
Αυτό είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία έχει άμεση σχέση και με την ελληνική εσωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ισχυρή δύναμη, η οποία είναι η Αμερική, και μια ακόμα ισχυρή δύναμη που είναι η Ρωσία. Εάν αυτοί δεν φάνε μεταξύ τους τα μουστάκια τους, οι εξελίξεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι καταιγιστικές. Έχω ξαναπεί και έχουμε ξαναγράψει από εδώ και έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ μεγάλη πια η Τουρκία και προσπαθεί να επεκταθεί σε επίπεδο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να παραμείνει τα επόμενα χρόνια η ίδια. Η Τουρκία θα κατακερματιστεί. Αλλά μέχρι να κατακερματιστεί θα χυθεί πάρα πολύ αίμα. Και το ίδιο θα συμβεί και στη Συρία. Διότι αυτές οι δύο χώρες σαν μοίρα πάνε μαζί. Κυρίες και κύριοι, για να δείτε πόσο υποτελείς ήταν οι Έλληνες πολιτικοί απέναντι στους ξένους, στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Και θέλω να σας θυμίσω, επειδή μου έχετε κάποιοι φίλοι, μου έχουν επιτεθεί πολλές φορές, γιατί καταφέρομαι εναντίον του καραμανλισμού, εναντίον των προγόνων του καραμανλισμού και εναντίον των απογόνων του καραμανλισμού. Πριν από λίγο καιρό, και ίσως ήρθε η ώρα να ξαναφρεσκάρουμε λίγο το θέμα αυτό στη μνήμη μας, είχε βγει στη Ζούλα και προσπάθησαν να το περάσουν στη Ζούλα ένα θέμα το οποίο αφορούσε την απόρριτη έκθεση της CIA όσον αφορά τη συμπεριφορά του Καραμανλή απέναντι στους πάτρονες και στους κηδεμόνες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτικής. Αυτό το έγγραφο έγραφε με λίγα λόγια και θα δούμε κάποια συγκεκριμένα αποσπάσματα ότι οι Καραμανλίδες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ουσιαστικά ήταν προδότης. Η αυθεντικότητα του εγγράφου δεν αμφισβητήθηκε. Και δεν ακούσαμε ούτε το Ίδρυμα Καραμανλία, αλλά ούτε και τον λαλίστατο κατά τα άλλα ανυψούλη του, να μας κάνει μια δήλωση. Να κάνει μια δήλωση δημόσια. Αδικείται τον θείο μου. Αδικείται τον μπάρμπα. Πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα. Γιατί πρέπει να το δούμε φουλ, ναι, για να το διαβάσω, ας πούμε. Κυρίες και κύριοι, το έγγραφο αυτό και να παραμείνουμε εκεί να το δούμε, έχει το χαρακτηρισμό άκρος απόρριτο. Το όνομα του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή περιλαμβάνεται πραγματί στον πίνακα των πρακτόρων των γερμανικών αρχών κατοχής ως συνεργάτης του Μέρτεν εις την εξόδωση των Εβραίων. Είναι ένα διαβαθμισμένο έγγραφο, τώρα πια δεν είναι διαβαθμισμένο, τότε ήταν. Εδώ παρουσιάζεται μια συνομιλία με τον Σύμβουλο Πρεσβείας Ιωάννη Μοσχόπουλο, ο οποίος, όπως αναφέρεται με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου του 1962, μου ανακοίνωσε και τα κάτωθι υπό άκρος απόρριτων τύπων. Πρώτον, κατά την πέρυσι διεξαχθήσαν εις το Ισραήλ δίκη του γερμανού εγκληματίου πολέμου Άντολφ Άιχμαν. Έχει γυριστεί και ταινία για τον Άιχμαν. Πήγαν και το συνέλαβαν στη Νότια Αμερική και τον έφερα και το δίκασαν στο Ισραήλ. Εγκληματίας πολέμου. Οι Καραμανλίδες γνωρίζουν από εγκληματίες πολέμου. Μεταξύ των στοιχείων που περιείχοντο εις τη σχηματιστήσαν κατά αυτού δικογραφίαν βάσει της οποίας παρεπέμφθη αυτός σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατον, περιείχε το και ένας επίσημος πίνακας, προσέξτε εδώ, των κατά την κατοχήν διατελεσάντων πρακτόρων των γερμανικών αρχών κατοχής στην Ελλάδα Ελλήνων υπηκών, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μετά του Μέρτεν εν Θεσσαλονίκη, μια παλιά βρώμικη υπόθεση,
εις το έργο της εξοντώσεως των Εβραίων της πόλεως ταύτης και της λαφυραγωγήσεως των περιουσιών αυτών. Δεν ήταν μόνο Εβραίοι. Δεν ήταν μόνο Εβραίοι που έχασαν περιουσίες. Έχασαν και Έλληνες, ευυπόλοιποι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Ο πίνακας αυτός των πρακτόρων απετέλει μέρος των εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων που ανεφέρονται εις το κεφάλαιο των διώξεων των Εβραίων της Ελλάδος. Πάμε παρακάτω. Τη δίκη του Άιχμαν είχε παρακολουθήσει για λογαριασμό της ελληνικής κυβερνήσεως, και εδώ αρχίζουν τα όργανα, ένας έμπιστος υπάλληλος ισραηλιτικής καταγωγής, ανήκων στην υπηρεσία τύπου της στο Ισραήλ διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ελλάδος, διορισμένος από πολλών ετών στην υπηρεσία αυτήν και το πρώτον διοριστής όταν ο κύριος Μοσχόπουλος ήταν προ αρκετών ετών διπλωματικός αντιπρόσωπος της Ελλάδος πλησίον της κυβερνήσεως του Ισραήλ. Ακούστε τώρα. Φυσικά ο Ισραηλίτης αυτός υπάλληλος υπηρετήσας επί πολύ διάστημα και υπό τας διαταγάς του Μοσχόπουλου, Μοσχόπουλος ήταν διπλωματικός, προφανώς πρέσβης, κάτι τέτοιο ήταν, είχε συνδεθεί πολύ με τα αυτού και είχε προσφέρει εις αυτόν εξαιρέτους υπηρεσίας εν τη αποστολή του. Διατηρεί έκτοτε σχέσεις, μιλάμε για την ημερομηνία, επαναλαμβάνω χρονολογία, 1962, με τα αυτού ο κύριος Μοσχόπουλος. Ο Ισραηλίτης αυτός έμπιστος της υπηρεσίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της ελληνικής κυβερνήσεως προς παρακολούθηση της δίκης Άιχμαν, εγκληματία πολέμου, έλαβε γνώση των αφορώντων τους Εβραίους της Ελλάδος εγγράφων της δικογραφίας. Έλαβε δε γνώση και του συνημμένου πίνακος των Ελλήνων πρακτόρων των Γερμανών της κατοχής, ακούστε τώρα, και εις τον πίνακα τούτων ανέγνωσεν ειδή ισόμαση και το όνομα του σημερινού Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ειδοποίησε κατόπιν τούτου την κυβέρνηση αρμοδίως. Τέταρτον, κατόπιν τούτου, προσέξτε τι λέει εδώ πέρα, στον πίνακα της στα έγγραφα της δικογραφίας που δίκαζαν τον Άιχμαν, τον εγκληματία πολέμου, ανεγνώστη πίνακας Ελλήνων πρακτόρων των Γερμανών της κατοχής, Γερμανοτσολιάδων δηλαδή, τάγματα ασφαλιτών, μούλων, υπηρετών της κατοχής των Γερμανών, πληρωμένων πρακτόρων της κατοχής, των Ναζί, των SS, της Wehrmacht, μεταξύ των οποίων υπήρχε και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ζούσε στα ξενοδοχεία της Αθήνας, χωρίς να τον ενοχλεί κανένας. Έτσι εξηγούνται όλα. Κατά το έγγραφο. Κατόπιν τούτου η ελληνική κυβέρνηση, τόσο δια του Ισραήλ εκδιπλωματικού εκπροσώπου κλπ. Και όσο και δια του εν Αθήνες διπλωματικού εκπροσώπου του Ισραήλ, προέβησε επίμονα διαβήματα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως μη κοινολογηθεί κατά ουδέναν τρόπον ο εν λόγω πίναξ στη ζούλα, ή να μην αποκαλυφθεί προφανώς το όνομα του Καραμαλή. Και πράγματι, μετά την ελληνική παράκληση, ο Γενικός Εισαγγελέας Χάουσνερ δεν χρησιμοποίησε κατά τη δίκη τα στοιχεία του πίνακος τούτου, διότι αν τα χρησιμοποιούσε, ο Καραμαλής τότε θα γινόταν ξεφτύλα και θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί. Εσχάτως ο Μοσχόπουλος συνειδήθη με τον εν λόγω Ισραηλίτη υπάλληλο τύπου στην Ισραήλ ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας, ο οποίος του εξιστόρησε και του απεκάλυψε υπό άκρος απόρριτων τύπων τα του πίνακος και τα διαβήματα της ελληνικής κυβερνήσεως και τον διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι το όνομα του Καραμαλή περιλαμβάνεται πράγματι στον πίνακα των πρακτόρων των Γερμανών της κατοχής, υπογραμμισμένων δι' ερυθράς Μολυβδίδος, όπως διατιάφτης Μολυβδίδος, ήσαν υπογραμμισμένα και τα ονόματα πολλών άλλων Ελλήνων πρακτόρων, ακούστε τώρα, μεταξύ των οποίων μου ανεκκίνωσε και τα ονόματα του καθηγητού του Πανεπιστημίου Πετρόπουλου, ως και του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, τέως Πρωθυπουργού και Αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος. Υπεσχέθην κατηγορηματικό στο Μοσχόπουλο άκρα ηχεμήθεια επί όλων των αρωτέρων πληροφοριών του. Πάμε παρακάτω, αν υπάρχει παρακάτω. Όχι, δεν υπάρχει παρακάτω. Αυτή, κυρίες και κύριοι,
Είναι η επιστολή άκρος απόρριτο με ημερομηνία άκρος απόρριτος με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου του 1962. Σας ακούω, πελάτες μου. Σας ακούω, πελατάκια μου. Με την καλώς εννοούμενη έννοια, βεβαίως. Τι έχετε να πείτε, λοιπόν, για τους Καραμαλίδες? Είναι τρελός ο Χίος? Όταν έλεγε το Καραμαλής, εκτός από προδότης, ήταν και κολομπαράς της πολιτικής. Πολιτικός κολομπαράς. Εγώ δεν μίλησα για βιολογικό κολομπαρά. Καταλάβατε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Καραμαλής, κυρίες και κύριοι, την περίοδο της κατοχής δεν πείνασε. Δεν μοιράστηκε τον πόνο και τη δυστυχία των Ελλήνων πολιτών που είχαν πάνω από το κεφάλι τους τη Βέρμαχ, την Γκεστάπο, τα SS και τα γερμανικά στρατεύματα της Μπότας. Δεν πέρασε, κυρίες και κύριοι, την πείνα του χειμώνα του 42, όπου πέθαναν σε όλη την Ελλάδα μισό εκατομμύριο άνθρωποι, μέχρι το 44. Γιατί τις μεγαλύτερες απώλειες ο ελληνικός πληθυσμός δεν τις είχε, κυρίες και κύριοι, από τις εκτελέσεις και τις δολοφονίες των Ναζί. Τις είχε από την πείνα. Και ο Καραμαλής δεν πείνασε ποτέ. Και δεν μένω μόνο, κυρίες και κύριοι, και δεν μπαίνω μόνο στη διαδικασία να παραμείνω στο όνομα του Καραμαλή. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δεν πείνασαν επί κατοχής. Η πολύ μεγάλη Ελληνίδα πολιτικός Μελίνα Μερκούρη ψωνιζότανε, κυρίες και κύριοι, την εποχή με Γερμανούς αξιωματικούς στα μπαράκια στα οποία σύχναζε. Δεν τα λέω εγώ. Έχουν βγει υπό μορφή ντοκουμέντων αυτά. Η Μελίνα της κατοχής, κυρίες και κύριοι, που την ευλογούσε επί των ημερών του ο Μακαρίτης ο Ανδρέας, την ευλογούσε και αυτή, τη σταύρωνε. Η οποία βγήκε και έξω και μας φώναζε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα που πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, στην κατοχή ήταν μια πόρνη πολυτελείας. Δεν τα λέω εγώ. Έχουν γραφτεί, είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Ψωνιζόταν με τους Γερμανούς SS, με τους Γερμανούς Γκεσταπίτες. Αυτή την ιστορία πρέπει να τη μάθει ο Έλληνας πολίτης. Διότι αυτά επαναλαμβάνονται. Αυτοί που ψωνίζονταν τότε, που έκαναν τους πράκτορες τότε, ξαναήρθαν σήμερα οι απόγονοί τους στο πρόσωπο του Τσίπρα, του Καμένου, του Τσακαλώτου, του Βαρουφάκη και όλων των υπολείπων γλεντζέδων που τους γλεντάνε και τους τον ακουμπάνε οι Ευρωπαίοι για να περνάει ο Ραγιάς όπως περνάει. Να τη μάθουμε, λοιπόν, την ιστορία του τόπου. Να τη μάθουμε την ιστορία της Ελλάδος. Διότι όλοι αυτοί που τους γλεντάνε τώρα με το αζημίωτο, κονομώντας την πλάτη του ελληνικού λαού, είναι πράκτορες, δοσύλλογοι και φίλοι των οικονομικών δολοφόνων. Αυτοί οι οποίοι τώρα ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί, κυρίες και κύριοι, το πρωί θα είναι πάπλουτοι όταν συντελεστεί η αγοραπολισία. Και ο Έλληνας θα είναι πάμφτωχος. Διότι θα του έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Και θα του τα έχουν υποθηκεύσει για έναν αιώνα. Που προφανώς αυτός ο αιώνας δεν είναι αρκετός για κάτι πατσαβούρες του ΣΥΡΙΖΑ, σαν την κυρία Βαγενά, για να βγαίνουν και να μας λένε ότι εμείς αντέξαμε 400 χρόνια τουρκοκρατίας, δεν θα αντέξουμε 99 χρόνια υποδούλωσης στους Γερμανούς. Τι λες, μωρή! Τι λες, μωρή! Έτσι πρέπει να απαντάνε οι Έλληνες πατριώτες. Με αυτήν την φρασιολογία. Διότι αυτή η φρασιολογία τους πρέπει. Σε προδότες, πράκτορες και γερμανοτσολιάδες, έτσι απαντάμε. Και έτσι πρέπει να απαντάμε. Και να στεκόμαστε στο συγκεκριμένο ηθικό μας ανάστημα. Έτσι πρέπει να απαντάει, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας πολίτης.
Διότι ο Έλληνας πολίτης έχει μια απίστευτη δύναμη στα χέρια του, την οποία δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Δεν έμαθε ποτέ την ιστορία του, διότι εάν μάθαινε, και ειδικά ο νέος Έλληνας πολίτης. Και σε κύριε, εγώ έχω την τύχη, περπατώντας το δρόμο και μιλώντας με πολλούς νέους ανθρώπους, να έχω αντιληφθεί το πνεύμα που επικρατεί στους πολίτες από τα 17-18 τους μέχρι τα 35 τους. Είναι μια ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πολύ καλά την κρίση και την αντιλαμβάνονται με τις δικές τους κεραίες. Από τα 35 και πάνω μέχρι την ηλικία τη δική μου, τα 55, τα 60, τα 65, τα 70, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ακόμα και στα 70 τους χειρίζονται καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, την κρίση την αντιλαμβάνονται διαφορετικά, την αντιλαμβάνονται πιο φιλοσοφημένα. Οι άνθρωποι όμως από τα 17 τους μέχρι τα 35 τους, την κρίση τη βλέπουν αλλιώς. Αν δείτε μια έρευνα η οποία έγινε χθες, μάλλον σήμερα δημοσιοποιήθηκε και δημοσιοποιούμε αύριο αναλυτικά στην εφημερίδα μας, θα δείτε ότι το 50% των νέων Ελλήνων πολιτών από την ηλικία των 19 μέχρι την ηλικία των 25-26 αμείβονται με χρήματα κάτω των 500 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτή την κρίση την αντιλαμβάνονται πολύ άσχημα. Μιλάμε για εργασιακή γαλέρα. Μιλάμε για εργασιακή δουλεία. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα. Αυτά έφερε, κυρίες και κύριοι, το πρακτοριλίκι του Καραμαλή, του Ανιψιού εννοώ, σε συνεργασία με τον άλλο πράκτορα, τον Γιώργο Παπανδρέου, και με τα άλλα πρακτόρια που ήρθαν μετά, διότι αν δεν πας να πάρεις διαπιστευτήρια από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες και από τη μασόνο-εβραίο κατάσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν έχεις καμιά τύχη να σε ορίσουν πρωθυπουργό. Εδώ ο Ράβων Κουστούμι για πρωθυπουργός και προβάροντάς το, πάει και στον καθρέφτη, δεν ξέρω αν τα ράβει στο Γιαννέτο, δεν ξέρω, μπορεί να τα ράβει και στο Φλουφλέτο, δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο επίσημος καλεσμένος το ξημέρωμα 9 Ιουνίου, που ξεκινάει πίσω από τις κλειστές πόρτες η διαδικασία και η σύσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Κάποτε, όταν κάποιοι συζητούσαν και ανέφεραν για τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, θεωρούνταν γραφική. Δεν μου λέτε τώρα. Ο Σαμαράς πήγε τον 92 στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, έμπλεξε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα άρπαξε όπως έπρεπε, δεν κονόμησε αυτά που έπρεπε να κονομήσει, τον πούλησαν στην πορεία και τελικά το 2012 κατάφερε και έγινε πρωθυπουργός. Συμμετείχε στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Ο Γεωργάκης Παπανδρέου πήγε στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τον έκανα πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης συμμετέχει από το πρωί στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, σίγουρα θα γίνει και αυτός πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν εμείς τι χρειαζόμαστε? Η λαϊκή βούληση και η λαϊκή ετοιμιγωρία έχει καταπατηθεί. Φταίμε εμείς λοιπόν, διότι δεν καθίσαμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο παραπάνω, δεν καθίσαμε να διαβάσουμε ποιος ήταν ο ρόλος του Καραμαλή στην κατοχή. Χρειάζεται. Δεν καθίσαμε να διαβάσουμε ποτέ ποιος ήταν ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου πριν πέσει η κυβέρνηση του πατέρα του και πριν έρθει ο Παπαδόπουλος στις 21 Απριλίου του 67 και τι βρωμοδουλειές έκανε με την υπόθεση του Ασπίδα. Δεν καθίσαμε ποτέ να διαβάσουμε τι ήταν ο Ιδέα. Δεν καθίσαμε ποτέ να διαβάσουμε τι ήταν το σχέδιο Προμηθέας. Δεν καθίσαμε να διαβάσουμε ποτέ ποια ήταν η πραγματική ζωή του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ούτε κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε ποια ήταν η πραγματική ζωή του Δημήτρη Ιωαννίδη. Κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε το πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά. Κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε ποιο ήταν ο Κωνσταντίνος Γλίξ, που ο κοκός, ο βασιλιάς που θέλει να μας το ξαναφέρουν στην Ελλάδα, οι αλαφούζοι και οι διάφοροι περίεργοι τύποι περιθωριακοί.
Δεν κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, το πόρισμα για τη Siemens, ούτε κάθισαμε ποτέ να διαβάσουμε πόσα χρήματα κόστησε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός για τη Siemens και πόσα λεφτά έχασε το ελληνικό δημόσιο. Καθίσαμε ποτέ να διαβάσουμε ποιες ήταν οι αλητίες του Λάτσι στο αφαίρετο του Δεμόλ που πηγαίνετε και το επισκέφτεστε και που εγώ απ' έξω περπατάω και μου έρχεται να κάνω εμετό. Καθίσατε ποτέ να μάθετε πόσα λεφτά έχασε το ελληνικό δημόσιο από τη σύμβαση που έκανε το Δεμόλ του Λάτσι με το ελληνικό δημόσιο? Καθίσατε ποτέ να διαβάσετε ποια ήταν η προδοσία για να φτιαχτεί το μεγαλύτερο αφαίρετο της Ευρώπης που είναι το Δεμόλ? Ούτε ποτέ καθίσατε να διαβάσετε την ιστορία που τη γράφαμε και μας γράφατε στα παλιά των υποδημάτων σας για την υπόθεση του Golden Hall, για το πώς στήθηκε το Golden Hall. Καθίσατε ποτέ να διαβάσετε τους όρους για την παραχώρηση του ελληνικού στο Λάτσι? Καθίσατε ποτέ να διαβάσετε μία εφημερίδα στη ζωή σας για το τι χρήματα φαγώθηκαν στην υπόθεση της παραχώρησης του ελληνικού στο Λάτσι? Δεν σας ενδιαφέρει, γιατί πιθανόν κάποιοι ψάχνετε να βρείτε να πιείτε ένα ποτάκι, κάποιοι να πιείτε ένα καφεδάκι, κάποιοι να κάνετε ένα τσιγαράκι. Κάντε το! Αλλά μην παραπονείστε βγαίνοντας στα τηλέφωνα ότι δεν έχω να φάω, ότι είμαι άνεργος, ότι δεν μου δίνουν λεφτά, ότι με ρίχνει το αφεντικό, ότι έκλεισε το Λίδα Μάριοτ, ότι μείναν 200 εργαζόμενοι στο δρόμο, ότι δεν έχω να περάσω το μήνα, ότι δεν μου βάλανε τα λεφτά στην τράπεζα από τον ΑΕΔ. Έλα πάτε στο διάολο! Δεν φταίω εγώ! Μάλιασε η γλώσσα μας. Τα λέμε 6 χρόνια. Δεν είδα πουθενά πατριωτική αφύπνιση πλην ελαχίστων. Το μόνο που είδα, από το 2010 μέχρι σήμερα φτιάχτηκαν 40 παρατάξεις και κατεβαίνουν όλοι στις εκλογές. Για ποιο λόγο? Να σας πω εγώ λοιπόν. Διότι όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που το παίζουν πατριωταράδες και σωτήρες του ελληνικού λαού, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ξέρετε γιατί? Ή να πιάσουν 1-2% για να πάρουν 250 χιλιάρικα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν εφαρμοστεί η απλή αναλογική, για να πάρουν όλοι την κρατική επιχορήγηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που είναι από 250 μέχρι 500 χιλιάρικα. Να τα κάνουν τι? Αυτά που τα έκανε και ο Λεβέντης. Τα βάλε στην τσέπη, στην πανταλόνα. Και τώρα μας το παίζει αφασία. Το Λεβέντη, εσείς τον ψήφισατε. Δεν τον ψήφισα εγώ. Εγώ δεν έλεξα καμιά ψήφο στον Παλαβό, στο σχιζοφρενή με τις πίτσες. Εσείς τον ψήφισατε. Άρα λοιπόν μην διαμαρτύρεστε όταν σας λέμε μερικές φορές την αλήθεια και απόψε λέμε τις αλήθειες και τις χοντρές αλήθειες. Δεν κάθισε λοιπόν ποτέ ο ελληνικός λαός να διαβάσει την ιστορία του. Διότι αν ήμασταν περισσότερο καταρτισμένοι στην αποτύπωση και στην διασαφήνιση της ιστορικής πραγματικότητας, νωρίτερα σας έδειξα ένα έγγραφο που έχει δημοσιευτεί εδώ και 2-3 μήνες σχεδόν σε όλο το φάσμα του διαδικτύου. Δεν προβλημάτισε πολλούς αυτή η υπόθεση. Πιθανόν γιατί δεν έχετε ζήσει στην κατοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν οι προδότες, οι Γερμανοτσολιάδες και οι δοσύλλογοι της κατοχής, διότι αυτοί οι άνθρωποι αναπαράχθηκαν. Η οικογένεια των Αγγελόπουλων, οι πρόγονοί τους, στην κατοχή ήταν σπιούνι των Γερμανών. Τι έφτιαχναν? Είχαν ένα εργοστάσιο, την έχω διαβάσει την ιστορία. Και την έχω διαβάσει επειδή έτυχε και γνώρισε ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Και ιστορικό και συγγραφέα και δημοσιογράφο. Τον κύριο Δημοσθένη Κούκουνα. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Ξυλοχτυπάω, ζει μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και γράφει και βιβλία ακόμα. Ο οποίος πρώτος εξιστόρησε, γιατί το ψάξε, ότι η οικογένεια των Αγγελοπουλίων, δηλαδή οι παππούδες του κυρίου Θόδωρου Αγγελόπουλου και των υπολείπων Αγγελοπουλέων, δεν τους συσχετίζω ούτε με αθλητικούς συλλόγους, ούτε με ενδιαφέρει τι πρόεδροι είναι, αν είναι πρόεδροι στην Κολοπετινίτσα, αν είναι πρόεδροι στη Χαραυγή. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μιλώ για τους επιχειρηματίες. Οι παππούδες τους κατασκεύαζαν σειρματοπλέγματα εποφελία του γερμανικού στρατού για να κλείνουν μέσα και να μαντρώνουν τους Έλληνες εχμαλώτους,
ουσιαστικά ήταν οικονομικοί δοσύλλογοι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία τα έχουμε γράψει πολλές φορές στην εφημερίδα μας και πολλές φορές στο μακελιό.gr. Κάθε φορά που τα δημοσιοποιούμε, έχουν μεγάλη αναγνωσιμότητα. Αλλά δυστυχώς δεν τα έχει εμπεδώσει ο ελληνικός λαός. Η μισή από τους απόγονους των σημερινών πολιτικών ήταν γερμανοτσολιάδες. Τι φταίει το παιδί και τι φταίει το εγγόνι. Μα αν εγώ, κυρίες και κύριοι, και καλώ οποιονδήποτε να μου αποδείξει με ντοκουμέντο ότι ο παππούς μου ήταν δοσύλλογος, ότι ήταν ρουφιάνος, ότι ήταν μαυραγωρίτης. Εάν εγώ έχω έναν παππού μαυραγωρίτη, δεν θα βγω δημόσια να τον αποκηρύξω. Να πω ο παππούς μου ήταν μαυραγωρίτης στην κατοχή. Κατέδιδε πατριώτες. Θα την είχα κάνει άμεσα τη δήλωση. Και θα είχα πληρώσει εφημερίδες, διαδίκτυο και περιοδικά για να μου την καταχωρήσουν. Για να βγω άσπυλος από αυτή την ιστορία. Για να αποκηρύξω το παρελθόν μου. Ακούσατε το Μεϊμαράκι να αποκηρύξει ότι ο παππούς του ήταν δοσύλλογος στην Κρήτη και συνεργάτης των Γερμανών. Ακούσατε το Σίμω Κεδίκογλου, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να αποκηρύξει το παρελθόν του παππού του που ήταν μεταφραστής επίσημος των Γερμανών Ναζί. Ακούσατε ποτέ τους Αγγελοπουλαίους να αποκηρύξουν το παρελθόν των απογόνων τους που έφτιαχναν σηματοπλέγματα για τους Έλληνες εχμάλωτους. Και άλλοι πολλοί. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσουμε. Ακούσατε πολύ, καθόλου τα συγγενικά πρόσωπα της Μελίνας Μερκούρη να αποκηρύξουν το παρελθόν του συγγενικού της προσώπου. Ακούσατε ποτέ τον ίδιο τον Κώστα Καραμαλή που ήταν πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος να αποκηρύξει το παρελθόν του θείου του. Ποτέ. Γιατί? Για να μην γίνει κατάρρευση των ειδώλων. Η υποχρέωση δική μας για να λειτουργήσει πάλι καλά αυτό το βρωμερό σύστημα και να ξανάρθει στα ίσια του είναι να τους αποδομήσουμε όλους και να τους εξευθελίσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό ανοίξαμε την εφημερίδα, γι' αυτό λειτουργούμε το μακελιό.gr και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Αποδόμηση όλου του πολιτικού συστήματος. Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είναι βρώμικο, ξεπουλημένο και σάπιο. Και πάνω σε αυτή τη σαπίλα στηρίζονται και συνεχίζουν οι απόγονοι. Οι τσολιάδες, οι γερμανοτσολιάδες, οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες. Είναι δουλειά μας λοιπόν και υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Όσοι το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε, πηγαίνετε να πιείτε κανένα καφέ ή πηγαίνετε να πιείτε κανένα ποτό. Να δω και μερικά από τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, τα οποία, αν ξεκολλήσει το κινητό μου, πιθανό να τα δω. Μέχρι να ξεκολλήσει το κινητό μου, θα ήθελα να δούμε. Ξεκόλλησε. Ο Κώστας μου λέει «Φταίει το κεφάλι μας στο κλούβιο. Είμαι 27 ετών και όταν πολλές φορές λέω αυτά που λες εσύ τώρα με βρίζουν και γελάνε. Και τι να κάνουμε, μου λένε. Τώρα τους λέω εγώ, καλά να πάθουμε. Συνεχίστε έτσι τις εκπομπές, μπας και αρχίζει και ξυπνάει ο κόσμος». Άλλος φίλος για τους Έλληνες που έχουν προβλήματα μνήμης έχουμε να πούμε το εξής. Όπως λένε και στο χωριό μου, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν ξέρω, ρε άδερφε. Αρχίζω και αμφιβάλλω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Το 40
Ζητείτε ηγέτης. Το 40 ήταν χτες, όταν ο Ιωάννης μεταξά σήκωσε το ανάστημά του, όταν οι χώρες παραδίδονταν η μία μετά την άλλη αμαχητή. Χαμηλώστε λίγο τη τηλεόραση που έχετε ή το... Ναι, ναι. Το τρατζίστρο, γιατί μικροφωνίζει. Ναι, ναι. Όταν η μία χώρα μετά την άλλη παραδίδονταν αμαχητή στον άξονα και η Γαλλία κράτησε μόνο μια εβδομάδα, η μικρή Ελλάδα επί 6 μήνες πολέμησε τους Ιταλούς και άλλους 2 μήνες τους Γερμανούς. Όλοι οι λαοί της γης μιλούσαν τότε για την Ελλάδα. Σήμερα μας έχουν κάνει να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Όμως ζητείτε ηγέτης και πιστεύω ότι δεν θα μας αφήσει έτσι ο Θεός. Κάπου θα βρεθεί ένας ηγέτης για να σηκώσει πάλι τον Έλληνα ψηλά και να μπορέσουμε να δώσουμε μάθημα σε όλους τους λαούς της γης ότι η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Κύριε Χίο, σας δίνω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Φωνάξτε για τον Καραμαλή, κάποτε έκανα καυγά κάτω στην Κύπρο όταν άκουσα κάποιον να λέει να όψετε το κάθαρμα ο Καραμαλής ο προδότης. Και δεν το πίστευα. Και μετά από καιρό όταν τον ακούσαμε να λέει Κύπρος κείτε μακράν, τότε καταλάβαμε ποιος πραγματικά ήταν ο Καραμαλής. Το ψάξαμε. Έκανε τις προδοτικές συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Οι Τούρκοι αποτελούσαν το 17% του κυπριακού πληθυσμού και τους έβαλε 40-60 ως προς το στράτευμα της δημόσιας υπηρεσίας και τις τράπεζες. Και όταν ήρθε το 1974 και είπε εκείνο το «Η Κύπρος κείται μακράν», τότε ακριβώς χωρίς, μας τα έλεγε ο Σαμσόν κλαίγοντας, δεν πολέμησαν οι Έλληνες. Παίρναν διαταγή υποχώρηση. Υποχωρούσαμε και πήραν οι Τούρκοι το 40% και του κυπριακού εδάφους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν είναι ένας προδότης, πάντα θα είναι προδότης. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς, αυτούς τους προδότες εμείς τους έχουμε κάνει εθνάρχες και είναι ντροπή μας, γιατί τους πατριώτες τους φυλακίζουμε ή τους σκοτώνουμε και τους προδότες τους κάνουμε εθνάρχες. Κάποτε οι Έλληνες να ψάξουν να βρουν την ιστορία τους και να καταλάβουν ποιες είναι οι αξίες μας. Αυτά έχω να πω. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τον Σαμψόν δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αφήστε το αν ήταν πατριώτης ή όχι. Άλλος φίλος, ο Ντίνος, τότε και η Χρυσή Αυγή πρέπει να αποκηρύξει τα τάγματα ασφαλείας τα οποία τα θεωρεί ως πατριωτική οργάνωση. Άκουσε, άδερφε. Θα σου πω κάτι, διότι τα τάγματα ασφαλείας είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία είναι και παρεξηγημένη. Και εγώ ίδιος τα τελευταία 6 χρόνια που ασχολήθηκα λίγο περισσότερο και με τα τάγματα ασφαλείας και με τους χίτες κλπ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία τα τάγματα ασφαλείας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια ειδική εκπομπή και να δούμε αν τα τάγματα ασφαλείας ωφέλησαν ή έβλαψαν, πρόσεξε, τον τόπιο πληθυσμό και την πατρίδα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία τα τάγματα ασφαλείας, όπως είναι και μια πολύ μεγάλη ιστορία το χίτικο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε 2 εκπομπές για τα τάγματα ασφαλείας και για τους χίτες. Διότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να ξεπεταχτεί μέσα σε 2 λεπτά. Ο Χάρης, επίσης ο Καραμαλής αρνήθηκε να πολεμήσει το 1940, επικαλούμενος πρόβλημα βαρικοΐας και δεν πήγε στο μέτωπο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Γιάννης, είμαι από Καστοριά. Γεια σου, Γιάννη. 23 χρονών. Και πήρα να πω, ακούω τι λες κάθε βράδυ. Και εντάξει, τώρα τα γεωπολιτικά δεν μπορώ να τα σχολιάσω εγώ. Απλά θα πω για την Ελλάδα, για την κρίση. Ότι η κρίση δεν τη βλέπω τόσο σαν οικονομική. Μ' ακούς? Βεβαίως, ακούω. Η κρίση είναι... έχουν χαθεί όλες οι αξίες, έχουν χαθεί όλα τα ιδανικά. Ο Έλληνας έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι
μιλάω με συνομιλικούς μου για όλο το θέμα, τι θα κάνουμε, πώς θα... Και όλοι λένε να βολευτούμε κάπου, να πάμε κάπου και τρελαίνομαι. Θέλω να πάω Φαντάρος τώρα, ένα απλό παράδειγμα. Και όλοι οι φίλοι μου λένε βάλε μέσο, βάλε... Τα ακούω και τρελαίνομαι, μαλώνουμε συνέχεια. Και λέω, αυτή είναι η νοοτροπία μας και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ντρέπομαι που το λέω αυτό για την νεολαία. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ τώρα. Δεν έχω να πω τίποτα, αγαπητέ φίλε. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Και σε ευχαριστώ, απλά, και σε ευχαριστώ που πήρες και την τηλέφωνο. Αγαπάμε την πατρίδα και... Δεν βλέπουμε κάτι στον ορίζοντα που να πούμε εντάξει, να πάμε εκεί να τα ακολουθήσουμε. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Να είσαι καλά. Αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Άλλος φίλος, ο Νικηφόρος, ξέχασε στο γιο του δοσύλλογου συνεργάτη του Γκέμπελς, τέως πρωθυπουργό πικραμένο. Τελευταία τον βλέπω σε πολλές επίσημες εκδηλώσεις. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Ευχαριστώ, Νικηφόρος. Έχει γραφτεί και ένα κομμάτι δημοσιογραφικό για τον πατέρα του πικραμένου. Και τη συσχέτισή του με τον πατέρα του σημερινού Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νικόλαο Μιχαλολιάκου. Το γράφει ο Δημοσθένης Κούκουνας και αναρωτιέται ποιος ήταν προδότης τελικά, ο πατέρας του πικραμένου ή ο πατέρας του Μιχαλολιάκου. Εγώ τη γνωρίζω την απάντηση. Ο πατέρας του πικραμένου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε. Καλησπέρα. Ναι, μπορώ να πούμε κάτι ότι το 74, 22 ή 21 Ιουλίου ποιος υπόγραψε, δεν το λέτε ποτέ και δεν το ακούω γιατί ήμουν Φαντάρος τότε και ήμουν στο Άργους Οριστικό Καστοριάς και ετοιμαζόμασταν να πάμε για Κύπρο. Ποιος υπόγραψε τη συνθήκη, το χωρισμό της Κύπρου. Μήπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Μαύρο και περιμέναμε, ήμασταν έτοιμοι να πάμε με τις δακόντες για Κύπρο. Δεύτερο, μήπως ξεχνάμε αυτό που δεν το αναφέρει ποτέ κανείς ότι το 1974 πάλι το ήμασταν στο Φεστός φορτωμένοι 1200 άτομα και πηγαίναμε για Κύπρο και μας γυρίσανε οι Αμερικάνοι πίσω και πήγαμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτά ποιος τα έχει υπογράψει, μήπως ήταν ο Καραμαλής ή μήπως ήταν κάποιοι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά. Ο αγαπητός Παναγιώτης μου λέει, απλά πράγματα μου λέει. Βουλπιώτης, Πάγκαλος φτιάξαν τα τάγματα γιατί φοβόντουσαν τους κομμουνιστές. Αλλά τους ξέφυγε το παιχνίδι και έγιναν τιμωροί του ελληνικού λαού ακόμα και των αντιστασιακών. Με λίγα λόγια, μια δράκα αμόρφωτων φανατικών που τους καθοδηγούσαν αστεί πράκτορες των Άγγλων και εγκέφαλοι της πατροπαράδοτης συμμορίας απογόνων των κοτσαμπάσιδων τουρκοχριστιανών. Ο κύριος Στάκης Γαλάνης. Πάντα εύστοχες παρατηρήσεις του. Πάντα εύστοχες. Τους ξέφυγε το πράγμα, κύριε. Τους ξέφυγε. Ενώ έφτιαξαν τα τάγματα ασφαλείας, και αυτό σας λέω, είναι μεγάλη ιστορία τα τάγματα ασφαλείας. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Η λέξη τάγματα ασφαλείας είναι μια μεγάλη ιστορία. Την οποία θα χρειαστούμε κάποιες εκπομπές και θα τις κάνουμε. Από εδώ. Για να τις δούμε και να τις αναλύσουμε. Πείτε μου τον χρόνο που έχουμε ακόμα, κύριοι. 2-3 λεπτά, 4. 2-3 λεπτά, 4. Άλλος φίλος, ο Νίκος, να βγάλεις στην εφημερίδα, μάλλον να βγάλεις την εφημερίδα με θέμα όλα τα σκάνδαλα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Θα βγάλουμε ένα συλλεκτικό τεύχος, το οποίο βεβαίως θα συνοδευτεί και από άλλα πράγματα. Σας έχουμε κάποιες εκπλήξεις μέσα στον Ιούνιο. Αν πάνε καλά τα πράγματα και αν μας βοηθήσουν κάποιοι φίλοι μας, ελπίζω να γίνουν πραγματικότητα. Αν οι φίλοι μας είναι παραμυθατζίδες, θα επιχειρήσουμε
άλλες μεθόδους που τις γνωρίζουμε καλά τα τελευταία χρόνια. Και να ξέρετε ότι η καλύτερη μορφή πολέμου είναι το αντάρτικο. Ειδικά για ανθρώπους που δεν θέλουν να πολεμούν στην πεδιάδα. Θα γίνουμε σαφείς τις επόμενες μέρες. Επιφυλάσσουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις του καθεστώς. Επειδή μας αγαπάει το καθεστώς, το επιφυλάσσουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Άλλος φίλος. Ρε φίλε, λέει Στέφανε, όλοι οι πράκτορες της Οικουμένης στην Ελλάδα μαζεύτηκαν. Κανένας πράκτορας για την πατρίδα υπάρχει? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης, που βλέπει πολύ ρηχά την πολιτική πραγματικότητα, μου λέει αυτά τα έγγραφα που βγάζει για τον Καραμαλή είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Χαίστηκα, ρε Γιάννη, και τι με ενδιαφέρει εμένα. Τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι κάνει ο Καραμαλής. Ούτε με νοιάζει. Εμείς εδώ πέρα παραθέτουμε κάποια ιστορικά ντοκουμέντα. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, τη Μητσοτάκαινα, τη Ντόρα, τη Μπακογιάννενα, του Κούβελου, ούτε με νοιάζει. Ούτε με ενδιαφέρει. Δεν παίζω, ρε φίλε, εγώ πολιτικά παιχνίδια. Για να κάθομαι να σκέφτομαι τώρα αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη ή αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Καραμαλή. Ας φαγωθούν μεταξύ τους. Τι με νοιάζει εμένα, έχω να κερδίσω τίποτα? Δεν έχω, ρε φίλε. Δεν έχω. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Ο Λευτέρης. Αδύναμη χώρα είναι και η Βουλγαρία με την οποία η Τουρκία συνορεύει. Γιατί δεν τα κάνει στη Βουλγαρία αυτά ο Ερντογάν? Γιατί, φίλε Λευτέρη, η Βουλγαρία έχει έναν πρωθυπουργό που έχει πολύ χοντρά. Το καταλαβες, πολύ χοντρά. Και κατά δεύτερον, γιατί οι Βούλγαροι έχουν κάποιες περίεργες σχέσεις με τους Τούρκους. Περίεργες σχέσεις. Ο Μιχάλης μου μιλάει για τον Ένφια και τον Τσίπρα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είναι μια άλλη πολύ πικρή ιστορία αυτή. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο που βγάζουμε το πρωί. Θα δυσαρεστείς πολύ τον κύριο Παυλόπουλο, την αυτοεξοχότητα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αρχιτσιράκι του Λάτσι λέγεται Παυλόπουλος. Όλος ο φάκελος για τα ανομήματα και τις πολιτικές αλητίες του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου εν σχέση με τις επαφές, τη διαπλοκή και τα εκατομμύρια της φαμίλιας των οικονομικών γκάνγκστερ. Ο κύριος που βλέπετε δεξιά λέγεται Λάτσης. Ο κύριος που βλέπετε αριστερά λέγεται Παυλόπουλος. Από τους μαφιόζους του Δεμόλ στο σκανδαλώδες ξεπούλημα του ελληνικού. Θα γλεντήσουμε το πρωί. Θα έχουμε γλέντια στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα την κάνουν κορνίζα την εφημερίδα μας. Θα του κάνουμε ένα καλό δώρο το πρωί του κύριου Παυλόπουλου. Μπορεί να πάρει να αγοράσει και το ξημέρωμα. Ξέρει αυτός. Ξέρει. Και δεξιά, ξεκινάμε από το πρωί. Θα το ξεκαλοκαιριάσουμε το θέμα, γιατί έχει πολύ ψωμί, πολύ ψωμί. Την ιστορική βιογραφία του Γεωργίου Παπαδόπουλου 17 χρόνια μετά το θάνατό του. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι τους συναντάτε στο πεζοδρόμιο, στο περίπτερο, στην καφετέρια που λένε «Άρε Παπαδόπουλε». Και εμείς λοιπόν, επειδή αισθανόμεθα βαθύτατη εθνική υπερηφάνεια, ξεκινάμε από το πρωί, 17 χρόνια μετά το θάνατο του Γεωργίου Παπαδόπουλου, την ιστορική βιογραφία του. Την παράθεση όλων των ιστορικών δεδομένων που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός μιας αμφισβητούμενης προσωπικότητος. Ήταν ημιπαράφρον δικτάτορας και πιόνι των Αμερικανών και τσιράκι της CIA ή ήταν ένας συνεχιστής της μεταρρύθμισης του Ιωάννου Μεταξά? Ένα ερώτημα το οποίο το επαναφέρουν όχι μόνο προβοκατόρικα δεξιοί πυρήνες, αλλά το επαναφέρουν και κεντροαριστερές εφημερίδες που το τελευταίο διάστημα γνωρίζω πολύ καλά ότι μαζεύουν στοιχεία για να εκδώσουν ειδικές προσφορές για τον Παπαδόπουλο. Και επειδή πάμε δύο βήματα μπροστά,
Θα κάνουμε σε συνέχειες την ιστορική βιογραφία βάσει συγκεκριμένων πηγών, οι οποίες δεν είναι δεξιές πηγές μόνον, είναι πηγές και κέντροαριστερών εντύπων και περιοδικών και εφημερίδων και αριστερών και σοσιαλδημοκρατικών και κεντρών και δεξιών πηγών για την φυσιογνωμία, την αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία στρατιωτική και πολιτική του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, πρώτον διότι στις 29 Ιουνίου κλείνουν 17 χρόνια από το θάνατο του Παπαδόπουλου και κατά δεύτερον διότι εκτιμούμε ότι τα ιστορικά δεδομένα θα πρέπει κάποια στιγμή να διασαφινιστούν μέσα από την προσωπικότητα του Παπαδόπουλου με αντικειμενικές πηγές και με πηγές και από την αριστερά και από τη δεξιά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμώς για την διαδικτυακή και την τηλεοπτική θέαση. Σας ευχόμαστε καλό ξημέρωμα.